γεννήθηκα στο νοσώματο. Πήγα στο γυμνάσιο της Αγιάς, ήταν δύο τάξεις μετά, είχε άλλο τέσσερις τάξεις με τη Λή. Έμεινα σκαράλι το σπίτι του Βασίλ και από εκεί σε εξετήρια εξετάσεις με την τάση του Μανάκα, κάναμε το επεισόδιο. Είπαμε, τελειώσαν οι εγγραφές. Πάμε στο οικότρυπο, κάναμε μπάνιο. Κολυμπάγαν δύο Γερμανοί και τη βάρκα την είχαν ρόδο. Αγωνέλησε ο κόσμος. Λέει, θα σας πάμε στη βάρκα. Ο Τάσος ήταν, με συγχωρείτε, ήταν πονηρός λιγάκι. Με πιέμει τα ποδί και με ανεβάζει πάνω στη βάρκα. Είχε ένα πολυβόλο απάνω, τα σώστος με τα πιστόλια. Βγάζω το ένα το πιστόλι από τη φύγη. Το περιεργάζομαι, βλέπουν αυτοί, βάζουν τις φωνές. Ο μεγάλος ήταν ανοιχτά. Ο μικρός ήταν πιο κοντά. Φουνάζαν ο κόσμος και γίνονται κοντά. Φύγε ρε, θα σε σκοτώσει. Φύγε ρε, μικρός, σκοτώσει, γεμιέ. Έλεγα με μαγιό. Βγήκα από εδώ μέχρι εκεί, με προσήγησε και πιάνει μια μαγκούρα από αυτές που λένε. Στη θάλασσα, τη κούφια, με χτύπησε πάνω στο κεφάλι. Γυρίζει το δίνουμε αυτό το χέρι, μια μεσμούρ. Ήταν μικρός κι αυτός. Και πέταξε και το πιστόλι μέσα στη θάλασσα. Αυτό μέσωσε. Πήγε να βρει μετά το πιστόλι, εγώ έφυγα πάνω. Πήγε ρε μικρέ, ανέβηκα στα τσαμάκια πάνω. Ο Τάσος άνοιξε μια πόρτα και τον βάλαν μέσα. Μετά του έκαναν τις ευθερίες. Έτρεχε. Πήγα εκεί πέρα, κάθισα σε ένα βάτο γυμνός. Λέω, τι θα γίνει τώρα. Απαγορεύουν οι κυκλοφορίες σε 7. Πού θα πάω γυμνός, μέσα με την το 42. Ήταν γεμάτο η Γερμανία με την πάνω από 2.500. Εμείς πήγαμε εκεί πέρα, είμαστε απερίσκεπτοι, εγώ ειδικά. Μ' ανέβασε πάνω πίσω το πιστόλι αυτό ήταν μπαραμπέλ και άνοιγε έτσι. Ενώ εγώ τράβαγα έτσι. Βάλαμε τις φωνές, με πρόλαβε, με χτύψε πάνω με το κεφάλι, αλλά πέταξε το πιστόλι μέσα στη θάλασσα. Ήταν λιγάκι, μάλλον δεν θα με πάτωνες. Και πήγα πάνω. Πήγαμε σε μια βασιά, περιμένω, τι θα γίνει, ποιο. Ακούω και το σπίτι Γιώργο Μιχάλη. Ένα γέρο, πού είσαι ρε μικρέ, φοβόμουν. Ένα μίλαγα. Αν έφερα είδα τα παλιόρχα εκεί που είχε κάτω από το μασκάλι. Εδώ είμαι, έλα ρε πακερατά μου, λέει, πού είσαι από το σώμα του. Βάλε τα μάνα με τα ρούχα και από εδώ, από Καλαμάρ. Δεν θα βγεις στην ασφαλτού, καθώς το έντονο ασφαλτούς. Ήταν χαλικό δρόμος, ο δρόμος. Με τη Λίγκα εδώ είμαστε. Ναι, ήρθα εδώ πέρα, ο πατέρας μου. 11 ώρες, τι είναι αυτό, πώς σε βλέπω εσύ. Άρχισε και έλεγα εγώ. Κανένα πρόβλημα, πατέρα, ξέρεις εσύ πού ήταν, αυτό έκανα. Τι λες μου. Είδω πει το παπακανήμα που ήταν οργανωμένος. Λέει, μη φωνάεις, να βρούμε τρόπο να φύγει. Μην τον πλέξει και η εισόδηση του πάνω στο βουνό. Αντάρ. Θα έπρεπε να το κοινοποιήσουμε. Φιλοξενήθηκε στον Άγιο Σεμιό. Από ένα παπά εκεί πέρα. Ήρθε ένας ψηλός. Δεν τον γνωρίζουν. Μου λέει, μη φοβάσαι, έχω επιληφθεί. Μα φύγεις. Αυτός ήταν ο Σκαναβής. Απόστατος συνταματάρης. Από ναι. Εδώ πώς έφυγε, πότε έφυγες και πώς. Έφυγα από το 42 τον Ιούνιο. Κατέβηκα, πήγαμε στο μέσα στην Τουρκία, το άστρο αυτό. Μετά μας πήγαν με το τρένο στη Συρία, στο Χαλέπι. Εκεί ήταν γεμάτο, ψήρα, ήταν κόσμος, ήταν, δεν είχε νερό. Περιμέναμε στην στρατολογία να έρθει. Είμαστε και αδύνατο λόγω της κατοχής. Μια φορά στην στρατολογία εκεί πέρα. Είχαν μέσα δωδεκανήσει πολύ και αυτοί περιμέναν να εντάξει στο στρατό. Εμένα ήρθε ο Δημητρούς από Καλονία, του λέει σε Χωστά, με τον μη με τον Γαλινό. Μου λέει μαζί μας, έλα μαζί μας γρήγορα. Και με πήραν, να έχω κανένα εδώ πέρα. Πήρα στην Παλαιστίνη, που ήταν το κέντρο εκπαιδεύσεως. Μου λέει δύο αυτό, θες να πας στα υποβρύχια, ή θες τον ρολόχο. Λέγε Δημήτρης Άστον, θα πάρω μαζί τον ρολόχο. Κάθισα μερικές μέρες, έγινα ιατρικές εξετάσεις στην Παλαιστίνη, από εκεί πήγα και μας πήραν στη Βηρητό. Είχε πιο μεγάλο νοσοκομείο εκεί. Ικανή.
Α, είσαι εκ Περίς. Στην Παλαιστίνη. Άρχισε εκπαίδευση. Φοβερή εκπαίδευση. Από 50 κιλά, μην είχαν μείνω με 40 κιλά. Κάθε μέρα αυτό. Γάλλοι, εκπαιδευτέ και Έλληνες και Αγγλέζοι. Έλαβα μέρος. Α, έλαβα. Σε διάφορα Σφακιανάκη, σύντομο διοικητής. Στην Παλαιστίνη, στην Άξο. Που πήγαμε, επιχείρηση. Ήταν και ο Κόρκας. Εδώ γράφω μέσα εδώ. Έχω εγώ. Πήγα το 1943. Γιατί ο Ιερόσλογος είχε εμπτυγενές λίγα μέλη. Δηλαδή γινόταν από αξιωματικούς. Ήταν 5-6-8 πλήτες. Αξιωματική καμιά πενηταριά. Πόσο καιρό διήρκησε η εκπαίδευση? Στα Αλεξίπτωτα πάνω από ένα μήνα. Σε στρατιωτικές, τα ξέρουμε, σκοποβολές και τα λοιπά. Συνυφασμένες και οι δυο. Σε ποιες μάχες πήρες μέρος, σε ποιες επιχειρήσεις? Πήγα στη Σάμο, ένα αέρια. Ήταν τα Αλεξίπτωτα πέσαμε. Ήταν δυστυχώς. Πήγαμε για επιτεθέμενοι και μείναμε αμυνόμενοι γιατί μας πρόδωσαν μια γριά πέρα για άθελα της και πήγε κάτω σε αυτό και λέει ότι είδαμε ομπρέλες και κατεβαίναν κάτι αφρόπλοι. Πήραν καμπάρι, η επιχείρηση άρχισε να... Δεν στέφτηκε με επιτυχία. Ναι, ναι. 17 μέρες μας ακολούσαν δε πολλοί Ιταλοί και Δωδεκανήσιοι μαζί μας. Α, στη Σάμο τώρα, στην επιχείρηση στη Σάμο. Πήγαμε μέσω Τουρκίας και πήγαμε ξανά πίσω στο στρατόπεδο μας. Αυτοί ήταν όλοι... Πώς καταφέρατε και φύγατε από τη Σάμο και ξαναγυρίσατε πάλι πίσω? Με μια αμφίβια μέρη, πλουτά. Με πλουτά μέρη. Ήταν οργανωμένο. Βέβαια, και το πιο φοβερό ήταν για μας, δεν ήταν η αέρια επιχείρηση. Η αμφίβια με τα πλουτά μέσα που είχε να έρθει στο επιόγημα. Που είχαν ποτισμένες με και φαινόταν, δεν φαινόταν. Όπως έπεσε ο Ανδρίας απάνω, κόπηκε στη μέση. Βέβαια. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Ήταν. Διοικητής ποιος ήταν? Τσιγκάντης ίδρυσε τον Ιερολόγο. Και είπε το έμπνευμα ήταν η επιτάς. Τόσο από τη Σάμο, πού αλλού πήγες? Νάξο, Τίνο, Σίμι και... Ο Ιερόσλογος έκανε και μικρές αυτούς, με 30 άτομα και στοιχείο. Όταν ο Γαλινός ήρθε στοιχείο στη Μυτιλίνη, εμείς λόγω των τοπιότητων φοβόταν μήπως αποδράσουμε και λάβαμε μέρος στη Λαγκάδα στη στοιχείο. Στον Ιερό Λόχο πόσο καιρό έμεινες? Από το 43 μέχρι το 45 που δεν λειτουργήσει. Πάραμε κομματικά, δεν ξέρω, απέτησαν από τον... Από τον Παπαντρεύο τότε σκεφτό, ο Άρης Βελουχιώτης και ο Σαράφης. Διάλυση του Ιερολογού Ταξιαρχίας του Ρήμινη. Ήταν το χειρότερο που απεδέχθηκε η κυβέρνηση. Δύο ήταν οι μάχημες μονάδες που ήταν Ταξιαρχία του Ρήμινη και εμείς, ο Ιερός Λόχος. Και τους απελευθέρωσαν όλο το Αιγαίο. Αυτό. Το Ρήμινη είχε μέρος. Παντού. Αυτό που δεν θα ξεχάσεις από όλα αυτά που έζησες τότε, τι είναι? Είναι ότι το 43 έγινε κίνημα αεροπορία, στρατός και ναυτικό. Εμείς δεν λάβαμε μέρος. Μας προφυλάξαν και αυτοί οι Δημητρούλες και ξέρω εγώ, πολυπαθέλη εδώ κοντά μας. Μιλάμε για τελεία κατά, πετάξαν πυροβόλο στον αέρα. Το ένα, κυνηγηθήκαν αξιωματικοί. Μετά τους κλείσαν στα σύρματα, αποπλειστήκαν όλοι. Αξιωματικοί καθαρεθήκαν όλοι. Πηγαίνουν μετά στις κρατήσεις μέσα στα σύρματα που λέγανε. Λέει, πολυπαθέτης θα πολεμείς, γιατί ναι, έβγω έξω. Άλλος θα πολεμείς, όχι, κάτσε μέσα. Δυστυχώς οι πολεμιστές του Αλαμέιν, που ήταν, εγώ δεν πήγα στο Αλαμέιν, ήταν όλοι μέσα. Άγιες Όντες ήταν πολλοί, με τα μαδιώτες, που είχαν λάβει μέρος. Αυτό μου με χτύπησε, ας πούμε, αυτό.
ετοιμαζόμουν για τη σχολή δοκίμων. Γιατί μας είχαν πει ο Δημητρούς, τα πολιτήριο στην ΑΕΗ, θα πάρω μια αυτό, αλλά λειτουργούσε μόνο η σχολή δοκίμων, στρατιωτικών δοκίμων. Τα άλλα ήταν το ναυτικό, δεν είναι αυτό. Αυτή μου μένα και η παράδοση του αερολόχου. Ξέρετε τι πάθαμε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1945. Παραδώσαμε τη σημαία μας στο σχολείο Ευελπίδων και διαλυθήκαμε. Γυμνή. Ήταν Αύγουστος μήνας με τα σόρτς. Γυρίζαμε απένταρ μέσα στην Αθήνα και ειδικά αυτοί οι οποίοι ήταν από Κωνσταντινούπολη Ελλήνες, από την Αίγυπτο και δεν είχαν χαρτιά να φύγουνε. Δεν είχαν διαβατήρια. Ήταν τρομερό δηλαδή. Ήταν μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος που παραδώσαμε. Σε άλλες μάχες στη Βόρεια Αφρική είχες πάρει μέρος και σε ποιες? Μία επιχείρηση στη Βόρεια Αφρική πήγαμε 30 άτομα. Ξεδοτερώσαμε μια δημιουργία Γερμανούς. Αμέσως πήραμε σήμα να επιστρέψουμε στο Καπρίτ. Και από εκεί δεν ξαναπήγαμε Αφρική και αυτό, όλο το Αιγαίο. Όλα τα νησιά απελευθερωθήκαν από την Ρολόχο. Πώς αισθάνεσαι που εσύ ήσουν ένας άνθρωπος που πήρες μέρος στον Ιερό Λόχο και βοήθησες για να αποτιναχθεί ο γερμανικός ζυγός? Δεν υπήρξε ούτε ιδιωτολής ποτέ, ούτε ζήτησα τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, λέει ο πατέρας μου, ήταν εδώ η Δημοκρατία, φύγετε πίσω με τη Βασίλη Κοραφή. Φύγαμε, πού να πάω τώρα? Κοντέλι δεν υπήρχε πόρτα τότε. Ήταν να πάω αυτό. Και έκανα μια κατάταξη. Πήγε το γενική ο ξηματικός και λέει ο Δημητρούλης, ξηματική μην το πεις, γιατί δεν δηλώνω μια κατάταξη. Αυτό. Αργότερα λέει. Και έκανα μια κατάταξη 7 χρόνια. Πήγα στη Μολοταπόλεμο, ξανακάνω άλλη λέει, κατάταξη. Εντάξει, είχα με έναν διπλωματάρι γιατρό. Αυτός είχε μια κοπέλα, τη γυναίκα μου, ξαδέρφη. Μου λέει, ξέρεις από το πολύ παθέν. Έλα να σε πάρω στον Αλεξανδρό που και πήγα εγώ και ο Χατζηβαγιάννης από το κάτω τρίτος, που ήταν ο νοσοκόμος του. Καθίσαμε, βαρεθήκαμε, τρώγαμε μαστάιζερ, όπως μας έδινε η Χατζηλίκη, τι θα γίνει. Λέει, έλα πάμε να γνωρίσεις την ξεδέρφη μου και άμα κάνουμε αυτό, πήγα, μου άρεσε, έχασα τη σχολή ευελπίδων, ναι. Αλλά δεν γινόταν διαφορετικά, ναι. Μας ενίσχυσε ο αρμός κάθε μέρα, μας έκανε έξτρα φαΐ, καπνίζαμε, μας έφερε πακίδα τσιγάρα, πώς θα προστάξω. Αυτοί μείνανε. Ο ένας ο νοσοκόμος έμενε στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν πολύ καλό παιδί. Το ζητώ γιατρός. Άλλους που γνώρισες τότε στον Ιερό Λόχο, άλλους ανθρώπους και σου έχουν μείνει στη μνήμη σου, ποιοι είναι και γιατί? Ένας από το κάτω τρίτος, Σταυρινός. Ένας από το Πολωμάρο, Καχνής. Αυτός από τον Μανταμάδο δεν τον ήταν πιο μεγάλος από Χρήστο Βασίλης που πέθανε. Δεν τον είχα, δει μια φορά. Αλλά ήταν ο Γιώργος ο Φρυδάκης. Ο Κύκλος μας ήταν ο Μπεργάμαντης, το Κατέλη που έλεγαν να γιάσουν. Αυτό. Αλλά με αυτούς κάναμε παρέα. Αυτή ήταν αξιωματική κιόλας? Όχι, το Κατέλη ήταν Λουχίας. Είχε λάβει μέρος και στη Μιλιλίνη με τον Μπουγαλινό. Αψκαλίτη, κατέτει τον Αγαλίτη, ήταν μικρός όμως. Εσύ, σαν άνθρωπος, ναι. Δεν φοβόσουν που έπαιρνες μέρος σε έναν πόλεμο, γιατί έβαζες σε κίνδυνο τη ζωή σου? Ουδέποτε έβαλα στο μυαλό μου ότι κινδυνεύω. Όταν έγινε να παντρευτώ, ξέρετε τι έγινε. Ήταν μέσα στα κλειβέρα, στα σατονισμένη. Και έρχεται ένας γέρος με τα βρακιά του Λισβόρ, βρακοφορό μου. Πρόσφυγας ήταν και πήγε αδερφό εκεί και εγκατεστάθη εκεί και λέει, ήταν ο νόνος της γυναίκας μου. Λέει, μας, κύριε Πολυφυπουργέ, μου λέει, φωνάζει ένας γέρος, σε θέλει. Δεν τον γνώρισα. Πήγα, λέει, είμαι ο νόνος της Κατίνας. Είμαι από το λιβηγόρο καταήλεις, από το νοσόμα του, λέει, ναι. Μου λέει, ας κάνω μια έκκληση, λόγω ότι είστε υψηλού κινδύνου.
Και η κοπέλα λέει, στιγματίζεται άμα κάνεις παρέα μαζί της, να παντρευτείς. Εγώ είμαι στα έξοδα και τι να τα πολλές λόγω μου. Τι να τα πολλές. Δηλαδή έρχεσαι με αυτό και με βρίσκεις και μου κάνεις εκβιασμό. Όχι, λέει. Ουδέποτε με εκβιασμό. Πήγε στο διοικητή. Με φωνάζει ο Κόρκας. Μου λέει, Σμάγη, δίκιο έχουμε, έχουμε ο γέρος. Πράγματι είμαστε ένα μέσο αυτό υψηλού κινδύνου. Λοιπόν, α, παραπαντέψε μου, αργές. Ας πάω αλλού, λέει εγώ. Τι να κάνω. Και καλύβηκαμε στο κοπτό με λουκατζίδες όλοι. Και με τη στολή δεν είχε κανένας ρούχα. Υπήρξε κάποια στιγμή που φοβήθηκες. Τον πατέρα μου φοβήθηκα όταν έφυγα. Η μόνη ακόμα δεν είχα. Πόσο χρόνο έφυγες. 18. Ο πατέρα μου φοβήθηκα που ήταν και γέννηστο, ήταν παλικάρι ο πατέρα μου, το έλεγε αυτό. Και είχε πολύ γνωστό στη Μετελή. Φοβόμουν να μην τον πιάσουν οι Γερμανοί. Μην του κάνουν κακό. Ή θάνατος ή εξορία, το έλεγε στο στρατόπεδο, με τους Εβραίους. Εκεί φοβήθηκα. Εσύ, όταν τέλειωσε όλη αυτή η περιπέτεια, τι έκανες, γύρισες εδώ, έμεινες κάτω. Μετά τα χρήματα ήταν στον στρατό πολύ λίγα. Ήταν δυνατή να περάσει ένα δεκαήμερο. Συμβουλεύτηκα κάποιον από τη Μητυλίνη που ήταν αυτό, έκανε εμπόριο εκεί. Μου λέει τα χρήματα αυτά έμεινε τίποτα. Ακοντήσει πέρα με τη μάνα του και μου λέει έλα στην Αθήνα. Εγώ δεν ήρθα στην Αθήνα. Διορίστηκα στο ταχυδρομείο με τον νόμο. Έπιασα στο ταχυδρομείο δουλειά και μέχρι να δημοσιευτεί στην εφημερίδα Κυπρινήσεως δεν έπαιρνα χρήματα. Και έπιασα 40 δραχμές από τα γραμματώσιμα. Γιατί είχα τα γραμματώσιμα και τις επιδογές. Έρχεται ο Μιχάλης, ο Λεκτής, ένας κουμπρίτης κριτικός. Μου λέει Σιδερένιος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δω, λέει, το μπλοκ επιταγών. Μαζεύαμε από το μονοπωλείο άλλο τους αυτό για να επαναπαρδώσουμε και να υπογράψει στο δημόσιο ταμείο. Έβαλα, εντάξει μου λέει, δώσαμε τα γραμματώσιμα, λείπανε 40 δραχμές τότε. Μου λέει, λείπανε 40 δραχμές, εγώ τις πήρα εδώ. Μου λέει, τι είπες, εγώ τις πήρα. Μου λέει, υπεξαίρεση είναι. Αλλά δεν είσαι ένα υπεξαίρεση, είναι να σου κάνω μία αυστηρά παράσταση. Μην ξαναπιάσεις λεπτά και πήγαινε να τα ρίξει στον προϊστάμενο. Ο προϊστάμενος ήταν καλό παιδί, ήταν πολύ εξαιρετικό. Δεν παίρναμε να πω ένα καφενείο, βρε 40 δραχμές, θα τους βάλω μέσα το γερατά. Δεν γαψίναμε, παράτησα. Κάθισε κανένα 1,5 χρόνο, τίποτα. Ήταν βαλόμεθα από κόμματα τότε, κριτική. Αυτός κοίταζε να με διώξει εμένα και πήγε να φέρει κριτικών. Αλλά δεν τον δεχτήκαν τον Ζακλιβέρ. Γιατί εγώ είχα τα προσόντα και όχι μόνο το σχολείο, είχα και τα εμπόλεμα που με υποστηρίζαν. Για πείτε μας λίγο για την εκπαίδευση που κάνατε στον Ιερό Λόχο. Τι εκπαίδευση περνούσατε, τι κάνατε δηλαδή. Πρώτον αυτό ήταν κατευθείαν οι εξετάσεις των ιατρών. Για τα λεξίδωτα υπήρχαν εκεί στρατόπεδα από το εγκαταστάσεις του εκπαιδεύσεως. Και ήταν και αξιωματικοί και ξένοι και δικοί μας, αυτοί οι οποίοι ήταν δάσκαλοι. Από τη Λέσβο είχε άλλους στο στρατόπεδο. Πολλούς. Από ποια χωριά είχε. Από το Πλωμάρι πιο πολύ. Από τη Μυτιλίνη πολύ. Και από τα χωριά εμείς. Η Αγιάσος. Ο Ιερός Λόγος ήταν ένα εξαίρετο τμήμα του Ιερός Λόγου. Το πιο αξιόμενο. Τι ήταν αυτό που το έκανε το καλύτερο. Ο Ιερός Λόγος απελευθέρωσε όλο το Αιγαίο. Είχαμε 25 θύματα στρατιώτες και μόνο 8 αξιωματικούς. Ενώ στη Μολιτοπόλεμο είχαμε 108 λακατοδρομείς με 30 αξιωματικούς. Ήταν όλα τα παιδιά ορκισμένοι και φροντίζανε για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Μην νομίζετε ότι ήταν μικρή δουλειά το Αιγαίο. Ήταν πολύ επικίνδυνη η θάλασσα. Και ακόμα και είχαν και δυο.
Είχαν ορισμένες, τις ξέραμε, είχε η κατασκοπία, ότι στη Μυτιλίνη είχε να πούμε 2.000, η Μήλος είχε 30, η Σίμη είχε 500, η Τίνο είχε άλλα 500 Γερμανούς. Και αλλού είχε, εμείς καθαρίσαμε. Όχι τους σκοτώσαμε, άλλο πήγαμε, χαμαλωτήσαμε, άλλο αυτό. Είχαμε και ατυχίες. Στη Λέρα που πήγαμε, βομβαρδίζανε οι Αγγλοί, ήταν οι Ιταλοί και κλαίγανε αυτό, ότι είχαν αυτοί οι Γερμανοί κλειδώσει, επειδή είχαν σε δεκολογήσει. Και κατεβαίνει ένα αεροπλάνο γερμανικό και ρίχνει στη Βασίλισσα Ολγα μία μπόμπα στη μέση και πήγε Αφτάντρο. Η Βασίλισσα Ολγα. Πήγε Αφτάντρο. Και άναβε η θάλασσα γύρω-γύρω από τα χυμένα πετρέλαια και δεν παραπλησιάζει τίποτα. Αυτή ήταν η εικόνα μέσα στο μυαλό μου. Αυτό. Εμείς τι να κάναμε εδώ. Γυρίσαμε άπρακτοι. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, πώς ήταν στον Ιερό Λόχο και πώς ήτουσαν όταν τελείωσε όλο αυτό? Ο Ιερός Λόχος όταν ενδύθηκε είχε καμιά 25 με 30. Οι περισσότεροι ήταν αξιωματικοί και ο πλήθος οι οποίοι ήταν άλλοι ήταν πολιτιστικοί ήταν αυτό. Τέλος πάντων, σιγά σιγά ερχόταν και από τα σώματα, ειδικά αν έγινε το τρίτο κίνημα, το δεύτερο μεγάλο κίνημα, ήρθαν από όλα τα σώματα. Από το ναυτικό, από άλλα σώματα, κατετάγησαν στον Ιερόλοχο. Όταν έφυγα εγώ από πτυχίο που πήγαμε πια για να παραδώσουμε, είχε τουλάχιστον πάνω από 900 άτομα, με 1000. Αυτοί που είδα, ήταν η προθυμία των ιερολογητών, δεν άκουσα κανέναν να πει να έχει παράπονο. Αλλά τα βγάλαμε πέρα. Και ήταν, μας είπε τότε ο Τσιγάντης, που ήταν διοικητής, μας αγάπηγε τους νέους, αγάπηγε πολύ. Λέει, ο όρκος σας ήταν η επιτάς. Ή να σε φέρουν νεκρό ή να φέρουν νικητή, οι σπαρτιάτες σας. Εσύ πώς αισθάνεσαι που βγήκες νικητής? Δεν αποκλείται, είναι ένιωθα περήφανος. Και όταν εδώ μας φώναξε, μέχρι ξέρω Τσαρπές, η ίδρυση του Ιερολόχου, τα 75 χρόνια του Ιερολόχου και έγινε γύρω, έχω μια εφημερίδα, θα σας δείξω, το εμπρός. Ένιωσα, ήμουνα μόνο εγώ, παρουσιάστηκα. Οι άλλοι ήταν όλοι πεθαμένοι. Και αυτός από το Μανταμάδο ήταν δυσαρεστημένος και δεν ήρθε. Αυτό είπε ότι έχει αδυναμία, άρρωστος είναι. Ήταν και άρρωστος, νομίζω. Εγώ κάθισα εκεί. Ήταν ο Παυσελινάς, ο Παναγιώτης, διοικητής. Πολύ ωραίος, μου συμπαραστάθηκε. Μου είπε ότι θέλει. Τι να θέλω, Παναγιώτη? Δεν θέλω τίποτα. Τα παιδιά μου ήταν αποκατεστημένα, σπουδάσανε. Το μόνο ήταν ότι στη διάρκεια της φοιτείας μου στο στρατό, στις καταδρομές, άλλαζε διαφύσεις, πέρα μεταθέσεις. Άλλος γεννήθηκε στον Πελεστίνο, άλλος γυρώθηκε στην Κατερίνη, άλλος πήρανε αυτό. Και έτρεχαν μετά όταν έπρεπε να πάνε στα σχολεία να βγάλω πιστοποιητικά γεννήσεως. Αυτό γιατί γινόταν? Ναι. Γιατί γινόταν, για να είναι κρυφή ταυτότητά σας? Ναι. Και Δευτέρα που ήμουν στην Αθήνα είχα δουλειά καλή. Και έρχεται ο Καραμάνης με τον Παύλο. Μου λέει, Σημάκη, ζητήσαμε έναν να είναι απλοφόρος. Με στη δυνατό, γιατί είχαν ταμείο με πολύ μεγάλο, 50 εκατομμύρια τα κάναν από την Ορφέως στην Μπατησίου. Όχι, στη... Γυριός. Αυτό. Γυριός. Ναι. Λέγω, εγώ, πώς θα μπορώ, τι να πω στον άνθρωπο. Ότι παρετούμε με ποιο αδελφία. Παίζαν, ήρθαν δύο τρεις φορές. Το είπα στον εργοδότη μου, ότι ξέρεις, μπορεί να πας και εγώ να σε επιμείζω όσο όλα αυτά τα χρόνια που είχες εδώ. Δεν θα θεωρήσω ότι έφυγες αυθαίρετα. Πήγαμε με τον Παύλο. Έπρεπε να πάω στον εισαγγελέα και στην αστυνομία. Σε κυλές έρθαν το μόλι μου. Μου λέει, αναλαμβάνεις πολυποθέτεια και το νου σου. Τραυματισμός, συγχωρείται με ελαφρά.
Θα αναλύσω από εγώ και αναπηρία, πρόσεχε. Μην τυχόν και κανείς μου. Εντάξει. Για πήραμε ένα το καλκαζάκο, ένα 300.000. Όταν ήμουν πια από αυτό, βαρέθηκα, έλεγε ο Παύλος, λούμπες. Αυτό, να αλλάζει δομολόγια, να έχεις με το ψώμο. Μην σας πιάσουν, καλά τα λεφτά φοβάσαι, φοβάσαι εμάς, λέω. Λέει, σας έχω ασφαλισμένους. Μπήκανε εκατομμύριο, λέει. Εκατομμύριο. Παιδιά, εγγόνια έχεις? Έχω τρεις γιους. Σπουδάσανε. Ο ένας ήταν στην τράπεζα, στην Εθνική, και η τράπεζα Εθνική μετέφερε στη Σουηδία. Υποκατάστημα. Και ακούγησε ο Γιάννης, ο δικός μου. Υποκατάστημα. Μετά φεύγει το κλιμάκιο του και πάει στο Λονδίνο. Δεν πήγε για στο Λονδίνο, δεν το άρασε. Και έμενε στη Σουηδία. Και έμενα εκεί. Ο άλλος, ο μικρότερος, είναι στην Ιταλία, μηχανολόγος. Ο μεσαίος και αυτός είναι τραπεζιτάκης. Έμενε στον Πειραιά. Έμενε και ένας Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Ήταν ερωτευμένος. Με Πειραιώτησε. Ναι. Τον Πειραιά και... Το δικό σου μήνυμα που θες να μεταφέρεις στους Έλληνες, για τον τρόπο που πρέπει να υπερασπίζονται την πατρίδα τους, ποιο είναι? Εγώ είναι ένα πράγμα που η θητεία των 9 μηνών δεν ανταποκρίνεται στην εκπαίδευση. Υπάρχουν καταταγέντες οι οποίοι δεν ρίξαν ούτε μία σφαίρα. Και μιλάμε και με τους κοινωτικούς. Δεν ήθελα να το κάνω. Ενώ ήταν 2 χρόνια, ήταν τιμονοπόλεμοι. 9 μήνες δεν ρίξαν ούτε μία. Μετά που πάμε στο φυλάκια και στους μονάδες, άμα αυτά τα παιδιά, ειδικά στον νερολόφο που στο πέραμα, λέει ο Πασελίνας, ο Ασημάκης είναι έτσι και πολέμησε στο... Λέω, εύχομαι να μην συμβεί σε εσάς, αλλά να είστε πάντα έτοιμοι και έτοιμοι, να είστε έτοιμοι για κάθε στιγμή. Ο Μήτρο να μεταφρανίστε και η δουλειά, λέω, έχει καλώς. Η εκπαίδευση σώζει. Μπορεί να σώσει μια χώρα. Άμα είσαι εκπαιδευμένος, σώζει. Με το Σταυρινό ήταν πολύ καλό, ήταν και πιο παλιός από μένα. Στη Σάμο, με καρπιντό που με προστάτευε. Είδαμε έναν και κοίταζε την αδερφή, το μπράτσο του. Μου λέει, ρίξ' το ρε. Τι να ρίξω, στο 10 μέτρα. Τα 10 μέτρα ήμουνα. Αλλά δεν με είδε ο Γερμανός. Κοίταζε να το χέρι του να δες. Α, πήγαμε κοντά. Είχε απλώσει το φανελάκι του, το άσπρο, και μας έκανε έτσι. Βλέπω το χιτόνιο του και ένα αυτόματο δίπλα. Πιάνω το χιτόνιο, τι να πούμε, υποστρατηγός. Δικαιοσύνης. Επειδή, αυτό, είπε ο Γαλλινός, ο Σταυρινός, ρίχτω. Αυτός το πήρε και μου λέει, γιατί είπες ρίχτω, δεν, αυτό, οι συνθήκες Γενέβης. Αυτό. Είμαι καθηγητής πανεπιστημίου στο Βερολίνο και διδάσκω αρχαία ελληνικά. Και είμαι τώρα υπουργός, στρατηγός δικαιοσύνης. Ναι. Και τι μας είπε? Ότι για μένα σας ευχαριστώ. Είναι ο πόλεμος τέλειωσε, λέει. Δεν ξέρω η οικογένεια μου τι θα γίνει. Εχνάω τους. Θα φάτε σουτ που θα είναι όλο δικό σας. Πρόβλεψε το κίνημα των Αθηνών. Θα πρόβλεψε. Λίγο ήτανε. Χάσαμε τα πάντα με το κίνημα. Ήταν αυτοί οι κομμουνιστές τότε που κατεβήκανε κάτω, κατεβήκανε με την αυτή να είναι στην εξουσία αυτή. Απαραίτητη κυβέρνηση της Ελλάδος. Δεν γινόταν αυτό. Γι' αυτό απαιτήσαμε να διαλυθούμε κι εμείς. Μετά κάναμε πολύ μεγάλη ζημιά. Σκοτώσαμε αστυνομικούς, αποστρατεία, ενεργεία. Σκοτώσαμε πρώην αξιωματικούς. Γι' αυτό. Κάναμε τη συμφωνία της Βάρκηζας, ξεγελάσανε Μιχάλη. Περδώσαν κάτι παλιοπέστρολα, κάτι παλιοπολιβόλα και το γερμανικό τον οπλισμό τον είχαν κρύψει.
Το 46 χτυπάνε το λιτόχωρο και τους σκοτώνουν όλους. Τότε, τι πάθαμε. Τότε αφυπνίστηκαν. Και άρχισε εκεί. Το 47 είμαστε με τον Πολυχρόνιο δάσκαλο. Και είχε ένας άλλος δάσκαλος, μόνιμο, τον αδερφό, τον νότρα ξημαντικό. Και μου λέει, στο Πολυχρόνιο, κοπελούδι είναι το μωρό που λέγουμε Σμιτιλή. Γιατί η δουλειά αυτή δεν θα πάει ένα μήνα και δύο μήνες που είπαν τότε. Και δεν έχουμε να μην γίνουμε λαϊκή δημοκρατία. Και δεν έπαμε. Ήταν οπλισμένοι, ήταν οργανωμένοι. Αυτό που τους έφαγε ήταν η βία, η στρατολογία πρώτον. Μετά όταν ανέλαβε ο Παπάγος και πήγε στον Τίτο, του λέει κλείσε γιατί θα εισβάλλω. Σε έβαζε μέσα. Το Μπούλγες είχε σχολή εκπαίδευση σαν Μποτέρ, η Βουλγάρ. Είχαν διανεμετήριο την Ελλάδα. Οι Βουλγάροι θέλουν να την καβάλουν μέχρι Αλεξανδρούπολη, μέχρι τη Θράκη. Άλλοι είχαν, οι Σκοπιανοί, είχαν το λιμάνι με τη Λίνης. Και άλλοι, οι Δυτικοί, είχαν Γρεβενά, τη Δυτική Μακεδονία. Μοιρασμένοι σε ολομέλεια. Εάν επικρατήσουμε, δεν νο. Εσένα, στη διάρκεια του πολέμου, ποια ήταν η στιγμή που σε στενοχώρεσε περισσότερο και γιατί? Το 47 με στενοχώρεσε που είδα ότι μας είχαν βάλει καπάκι. Αντί να τους κυνηγάμε, μας κυνηγήσανε. Οι Έλληνες. Είχαμε. Αυτοί οι Έλληνες. Μπουλγάροι μέσα, ήταν Έλληνες μονάχα. Εγώ δεν τον λέω εμφύλιο, τον λέω σημαίνει το πόλεμο. Ήταν μέσα Σέρβοι, Βουλγάροι, Ρουμάνοι, από όλα τα Σκοπιανοί, αυτοί οι Κοπρίτες. Οι Σκοπιανοί που αποφθαλμούσαν πάλι η Θεσσαλονίκη. Και τώρα ακόμα. Και τώρα ακόμα αυτό. Όταν ανέλαβε ο Παπάγος, πήγε στους Αμερικανούς και λέει δώστε μου ή τον καταλείπω. Και γίνεται. Και άρχισε. Όλες οι μονάδες θα κινούνται όχι παραπάνω από μία μέρα στάσιμη στα χωριά. Θα κινούνται συνέχεια. Διοικητές θα είναι όλοι. Και ο Λοχίας θα είναι διοικητής. Άμα έχει ντόπιους που ξέραν καλά τα μέρη. Άλλαξε η κατάσταση και τις βάλαμε μπροστά. Και τέλειωσε ο Γράμμος και άρχισε το Βύση. Και εκεί μας γελάσανε. Νομίζαμε ότι ο Γράμμος τελείωσε και πήγαν αυτοί, διαλέξανε τους καλύτερους, πήγαν στο Βύση. Οργανωθήκαν, ξεκουραστήκαν και χτυπάνε τη Φλόρινα τότε, Μιχάλη. Για να κάνω αυτό. Ευτυχώς έτυχε ο παππούς μέσα, ο Παπαδόπουλος, στρατηγός και τους ανέκουν. Αυτό. Κοιμηθήκαμε 8 Μαΐου του 48. Μου λέει ο διοικητής, Ασημάκη, ας σου δώσω μία τριήμερο προφορική να πας. Γραπτός όχι, πρόσεχε. Θέλεις, δεν πάω. Έπρεπε, λέει, πάρε μέσα στο σάκο σου το αυτόματο, τον περέσω. Να μην βλέπεις ότι είσαι... Μπήκαμε αυτό, τότε στο Ζαγκλιβέρι πήγαινε φάλαγγα. Ήταν έρμα τα μάχης μπροστά και αυτό. Είχε νάρκες, είχε σταματάγαν στον δρόμο και απήγαγαν. Φτάσαμε καλώς στην πλατεία του Δήμου. Την ώρα που κατεβαίνω, να ο στενόμος. Μου λέει, εσύ μάχη να σου ζήσει ο γιος. Πήγαινε, φάγε, μπες στη γυναίκα σου, ξέρω εγώ, και έλα να κοιμηθείς εδώ. Γιατί έλα να κοιμηθείς εδώ. Μιχάλη, πάω στο σπίτι, τι να δω. Ήταν η Κατίνα να βγάζει πέτρα με ένα πόλο γιαούρτι. Δεν είχα πάει, βγάζω το πιστόλι μου το βασμένο σε αυτό. Ο πέτρος μου ήταν μπυλός. Σε ακούω μια μπαμ. Φοβερός κρότος. Τι να είναι. Είπα να, οι μάιδες με δάγαν. Οι μάιδες με θάγανε πολύ τη ζήτηση. Αρχίζουν τα πολυβόλα και οι όλμοι. Τι ήτανε. Ο Παπαγεωργίου από τη Χαλκιδική, ο παπάς ήταν ο πατέρας του. Μπήκε μέσα στο κλειβέρι με 500 και 1000 και από ξέρω άλλο 500. Μέσα στο, ήταν τέτοιος καιρός, Μάιος, και τα στάρια ήταν τόσα. Μέσα στα στάρια δεν πήραν χαμπάρι. Παίζαν χαρτιά, 5 μέσα στο πολυβολείο. Ρίχνουν ένα μπαζούκα, σκότωναν και οι πέντε.
Πάω να φύγω, βλέπω και πηδάγανε μέσα στο σπίτι. Με τα χακί. Πέθανε μου τι είναι. Είναι καλή αγαπητική λέει στρατιώτες. Ποια αγαπητική μου με το όπλο. Αρχίζουν να πολυβολούν το σπίτι όλο. Πού θα μας πας. Κολόπεδο, Σφριδερίκης. Ναι, μας λέγανε έτσι. Έρεχνα, πέταξα χειρομομίδες δύο και δεν πήραν ποτέ ή μία. Και πήραν μαζί και τα δυο. Και δυο και δυο. Έχουν τελειώσει τα περιοχικά μου. Απέναντι ήταν πολυβολείο. Το παρασύνδεμα δεν το ήξερα. Αλλά γνώριζα έναν. Φώναξε Ρεστάφη, Ρεστάφη, και σε μάγισε με. Καλύψε με, είχε ποτάμι. Ρε, εντάξει μου, σε καλύπτω. Έβαλε μια ρηπή από πάνω από το κεφάλι μου. Πήγαμε στον αυτό εκεί. Είδα ένα στρατιώτη σκοτωμένο. Πανικοβλημένοι. Έγινε, ήταν 60 νεκροί είχαμε εμείς, 250 αυτοί. Και επιχείρησαν πάνω στην Κατίνα. Πεδομάζωμα. Αλλά βρέθηκε ένας ο οποίος αντελήφθη ότι αν επιζήσω δεν θα επιζούσε. Άμα το έκανε αυτό. Τη γυρίσαν πίσω. Πήραν. Το ένα χιλιόμετρο τη γυρίσαν πίσω. Η Μακεδονία τότε τράβηξε πάρα πολλά. Καταστροφή. Άμα έπρεπε μέσα στη Θεσσαλονίκη, το Κορβάν Σαράι που λες, ήταν γεμάτο πρόσφυγες.